Κρασάρουν τα μηνύματα στα Samsung κινητά. Ετοιμάσου για iOS 18. Η κάμερα στον Galaxy S25 Ultra θα είναι κορυφή, αλλά η Huawei και πάλι πρώτη. Έτσι θα είναι τον Galaxy Watch 7 Ultra της Samsung. Και τι δεν έχει το σημερινό επεισόδιο του Tech Show. Άρα, παίρνεις κάτι να πίνεις και ετοιμάζεσαι για πολύ juicy νεάκια. Άντε! Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν οι φωτογραφίες σας σε κάποιον iPhone ή iPad που έχετε πουλήσει, αν έχετε κάνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ή αλλιώς factory reset, όπως λέμε και στο χωριό μου. Αυτόν τουλάχιστον ισχυρίζεται η ίδια η Apple. Ο Σάλος έγινε να θυμάσαι με το iOS 17.5 που είδαμε άτομα να λένε ότι εμφανιστήκαν οι φωτογραφίες που είχαν ήδη σβήσει στα πρόσφατα τους πάλι. Μάλιστα, υπήρχε και άτομο που ισχυρίστηκε ότι στο iPad που είχε πουλήσει εμφανίστηκαν φωτογραφίες του. Η Apple λέει ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Μάλιστα, το post που είχε ανεβάσει στο Reddit αυτός ο τύπος πλέον έχει σβηστεί. Τώρα το έσβησαν γιατί είπε ψέματα, το έσβησαν γιατί είχαν επικοινωνήσει από την Apple μαζί του. Όταν ανέβασα αυτήν όλη την ιστορία στο TikTok, αυτή τη φάση που είχε παιχτεί με το iOS 17.5 και τις φωτογραφίες, υπήρχαν άτομα που είπαν ότι όντως είδαν φωτογραφίες πάλι στα πρόσφατα τους που αυτοί είχαν σβήσει. Μην πιστεύετε τα αποτελέσματα που σας δίνουν τα AI εργαλεία, τουλάχιστον όχι ακόμη. Κάντε και τη δικιά σας έρευνα. Μην είστε πρόβατα. Ακόμη και η Google με το νέο της εργαλείων AI Overview δίνει λαθασμένα αποτελέσματα. Σκέψου ότι μέσα σε αυτά τα αποτελέσματα της Google είχε ότι είναι καλό να τρώμε τουλάχιστον μία πέτρα την ημέρα. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ήδη ότι το ελάχιστο μας λένε οι γιατροί είναι δύο πέτρες. Όπα, αυτό μπορεί να το πιστέψουν κάποιοι. Παιδιά, μην τρώτε πέτρες! Ή λέω πως βάζουμε γκόλα στην πίτσα για να είναι και καλύτερο το τυρί. Ακόμη και το ChatGPT που το ρωτάμε κάποιες φορές μας βάζει πράγματα που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα τους είναι από διάφορες πηγές. Κάποιες μάλιστα είναι ανεβασμένες από άτομα τα οποία τρολάρουν. Επίσης το ξαναλέω, μην τρώτε πέτρες! Μίλα ρο παιδό μου, ετοιμάσου γιατί σε λιγότερο από 10 μερούλες θα δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Μίλαρο εταιρεία μας στο iOS 18. Η Apple λοιπόν ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα και επίσημα την έναρξη του συνεδρίου της WWDC 2024 που θα γίνει από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 14 Ιουνίου. Εκεί θα δούμε όχι μονάχα τι έχουν ετοιμάσει για το iOS 18, αλλά και για το iPadOS, macOS, watchOS, tvOS και το νέο visionOS. Πολλά OS έχει κάνει, ε. Ακούγεται ότι θα παίξει πολύ AI και γνωρίζεις ήδη ότι τώρα είναι η ώρα που θα βγουν τα μιλαρόπεδα να λένε ότι, ξέρεις, εμείς βάλαμε πρώτη AI στο κινητό μας. Για να βλέπεις αυτό το βίντεο, είτε στο πρώτο το YouTube, γιατί κάποια σχέση θα έχεις μαζί με την τεχνολογία, είτε είδες αυτήν την πανέμορφη φατσούλα και είπες για να κάνω κλικ να δω τι φάση παίζει με αυτόν. Όπως και να έχει, αν είσαι νέος στο κανάλι, γεια σου. Είμαι ο Μάριος και εδώ είναι το Techaholic. Κάθε Σάββατο ανεβάζω νέο επεισόδιο της σειράς που λέγεται Tech Show, που σου λέω τι έχει γίνει στον κόσμο της τεχνολογίας και όχι μόνο, με έναν τρόπο δικό μας, του χωριού. Απλό, όμορφο και ωραίο. Σαν μια πίτσα σουβλάκια. Και ναι, πάλι πίνασα και σκέψω ότι είναι 9 ακόμη το πρωί. Αν σου άρεσε το βίντεο, εννοείται συνέχισε να το βλέπεις, γιατί φήμες θέλουν τα επόμενα νεάκια να είναι ακόμη πιο juicy. Αλλά λέω, μην κάνεις εγγραφή. Απλά άσε ένα like. Εγγραφή δικαιούται να κάνει μονάχα ο Techaholidis ο Originale. Δηλαδή αυτός που βλέπει κάθε βίντεο, αυτός που σε κάθε βίντεο κάνει like και φυσικά αυτός που σε κάθε βίντεο αφήνει και ένα σχόλιο κάτω. Κάτι σχετικά με το πόσο όμορφος έχω γίνει ή όχι, ή κάποια ερώτηση, ή έναν καλημέρα, έναν καλησπέρα αδερφέ. Έτσι, για να μας πάει και καλά ημέρα. Άντε! Έτσι θα είναι το νέο Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Ούτε στρογγυλό, ούτε τετράγωνο. Με την πρώτη ματιά είπα ήουρε Samsung, τι είναι αυτό! Αλλά τώρα που το ξαναβλέπω, πάλι δεν μου κάθεται σωστά.
Ίσως όταν το δω από κοντά να αλλάξει η γνώμη μου, δεν ξέρω. Από ό,τι θέλουν λοιπόν οι φήμες, η Samsung δεν ήθελε να το κάνει πάλι στρογγύλο, ούτε και τετράγωνο, για να μην λένε τα μιλαρόπαιδα ότι αντεγράψαμε το Apple Watch Ultra, και έτσι έκαναν αυτό. Εσένα πώς σου φαίνεται? Το YouTube πήρε πιο αυστηρά μέτρα και μπλοκάρει ακόμη πιο σκληρά όσους χρησιμοποιούν κάποιο είδος adblock. Ήδη το YouTube είχε πάρει κάποια μέτρα και εμφάνιζε προειδοποιητικά μηνύματα σε όσους είχαν adblock, αλλά πλέον, όπως ανέβασε και ένας χρήστης στο Reddit, φαίνεται να μην αφήνει κάποιους να δουν καν το βίντεο. Όπως φαίνεται και στο σύντομο βίντεο που ανέβασε ο χρήστης, μόλις πάει να ξεκινήσει το ίδιο το βίντεο, αμέσως τον πετάει στο τέλος του βίντεο. Επίσης, κάποιοι λένε ότι τα βίντεο που πάνε να δουν στο YouTube δεν έχουν ήχο όταν χρησιμοποιούν adblock. Το YouTube λέει ότι παίρνει αυτά τα αυστηρά μέτρα γιατί οι διαφημίσεις είναι σημαντικές για να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία του, και όσοι θέλουν να μην βλέπουν διαφημίσεις, ας κάνουν μια συνδρομή στο YouTube Premium. Βέβαια, η κοινότητα των adblocker βρίσκουν συνεχώς νέους μεθόδους για να μπλοκάρουν τις διαφημίσεις. Η Huawei είναι και πάλι πρώτη. Μετά λοιπόν από 3 ολόκληρα χρόνια, η Huawei επιστρέφει στον θρόνο της στην κινέζικη αγορά κινητών. Είχε, όπως λένε οι αναλυτές, αύξηση 70% σε σχέση με αυτές τις πωλήσεις που είχε το 2023. Αυτό, όπως φαίνεται, οφείλεται σε νέα μοντέλα Mate και σε Nova μοντέλα και τη βελτίωση της παραγωγής της ίδιας της Huawei. Επίσης, αυτή η πρωτιά δεν έμεινε μονάχα στα παραδοσιακά, στα απλά τα κινητά, αλλά παίρνει και την πρωτιά η Huawei και στα αναδιπλούμενα, βάζοντας πλέον τη Samsung στη δεύτερη θέση. Για να δούμε όμως αν αλλάξει αυτό όταν βγουν τα νέα Z Fold 6 και Z Flip 6. Κρασάρει εφαρμογή για SMS στα Samsung κινητά. Ναι, από ό,τι γράφουν και στο Reddit και στα forum της ίδιας της Samsung, η εφαρμογή Samsung Messages δεν δουλεύει όπως πρέπει για αρκετούς τις τελευταίες μέρες. Δεν τους αφήνει να στείλουν μηνύματα και απλά κρασάρει. Ποιος τώρα φταίει γι' αυτό? Η Google. Ναι, όντως η Google φταίει, και συγκεκριμένα η εφαρμογή τους Google Meets. Αν λοιπόν έχεις και εσύ τέτοιο θέμα, απλά απενεργοποίησε τον Google Meet και τα Samsung Messages πλέον θα λειτουργούν όπως πρέπει. Τα Samsung κινητά έχουν τις καλύτερες κάμερες. Και τώρα απλά περιμένουμε να έρθουν τα μιλαρόπαιδα να λένε όχι, τα δικά μας τα iPhone βγάζουν τις καλύτερες φωτογραφίες. Και μετέπειτα θα έρθουν και αυτοί που έχουν Huawei. Ρε πλέμπες, ρε Samsung, Huawei, βασιλιάς της φωτογραφίες. Όπως και να έχει, η Samsung αναμένεται να δώσει ακόμη περισσότερο πόνο, σύμφωνα πάντα με το γνωστό για τις διαρροές Ice Universe. Και πάλι λοιπόν θα δούμε τον Galaxy S25 Ultra να έρχεται με τετραπλό κάμερα setup στο πίσω μέρος. Θα έχουμε 200 MP στην κύρια κάμερα, η Ultra Wide κάμερα από 12 MP θα πάει στα 50 MP, ο 3X τηλεφακός από 10 MP που είναι τώρα στο S24 Ultra θα γίνει και αυτό στα 50 MP και ο 5X πάλι στα 50 MP. Βέβαια, επειδή είναι Samsung, δεν θα μείνει μονάχα με καινούριους καλύτερους sensors. Θα δούμε την εταιρεία να βελτιώνει και τον αλγόριθμό της, που ο σωστός ο Τεκαχολίδης γνωρίζει ότι εκεί είναι όλο το ψωμάκι. Αλλά λέω, θέλω να μου πάρεις βαθιές ανάσες, κορεατόπαιδο μου. Βρες κάπου να στριχτείς. Είσαι έτοιμος? Ελλάδα και Κύπρο, ναι, καλά κατάλαβες, η Samsung θα ρίξει Exynos 2500 τσιπάκι και όχι το Snapdragon 8 Generation 4. Έλα, μην κλαις, συγκρατήσου. Δεν πρέπει να μας δουν τα μιλαρόπαιδα να κλαίμε και αυτοί να χαίρονται. Αλλά ρε Samsung, σοβαρά τώρα. Τι είναι αυτά που κάνεις? Δεν είναι γι' αυτό που όλοι παίρνουν iPhone, όπως είπαμε και σε αυτό το βίντεο? Άντε!